φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ απ' τη Λέσβο βροντοφωνάζουμε ΚΚΕ ισχυρό παντού, δύναμη για το λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις μέρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει παντού και εδώ στη Μυτιλίνη, σε όλη τη Λέσβο, σε όλη την Ελλάδα, το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε άνεργο, αγρότη, επαγγελματία που ζει εδώ σε αυτό το νησί του Βόρειου Αιγαίου με τις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις, αλλά και τους σύγχρονους αγώνες για μια ζωή με δικαιώματα. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες όσοι θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτούς που ζητάνε σήμερα λευκή επιταγή για να συνεχίσουν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν το λαό στηρίζοντας τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Απευθυνόμαστε σε όσους θέλουν να απεμπλακεί η χώρα μας από τα επικίνδυνα σχέδια, από τα δεσμά των υπεριαλιστών, σε όσους καταλαβαίνουν ότι ανεξάρτητα αν έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με διάφορους πρόθυμους συνεταίρους, ανεξάρτητα από ποια προβιά φοράνε, από τι όνομα έχουν, αλλά και από τα στηρίγματά τους στους δήμους και στις περιφέρειες, όλοι αυτοί βρίσκονται σταθερά απέναντι στο λαό μας, γιατί απέναντι στο λαό είναι το μεγάλο κεφάλαιο, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό σε όσους λένε δεν πάει άλλο, φτάνει ως εδώ, τους λέμε πάρτε τη θέση σας δίπλα στους κομμουνιστές, σε όλους τους αγωνιστές, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε στα χρόνια της κρίσης, για να βάλουμε επιτέλους στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Στις εκλογές στηρίξτε τα ψηφοδέλτια του κόμματος, στις ευρωεκλογές με το σφυροδρέπανο και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τη λαϊκή συσπήρωση με το γαρίφαλο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο κι αν προσπαθούν ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης να πουλήσουν στο λαό τα δήθεν φιλολαϊκά τους μέτρα, ο λαός ξέρει πως όποιος κι αν είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ή το ένας ή το άλλος, θα συνεχίσει ο λαός πάλι να πληρώνει, θα συνεχίσει να ματώνει για να πιάνονται όλα αυτά τα πλεονάσματα, για να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις τους, δηλαδή να στηρίζονται κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, να στηρίζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα περιρρύθμιση των οφειλών από επαγγελματίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία, ούτε η λεγόμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε μισθωτούς και συνταξιούχους από το 22 στο 20%, ούτε οι ενδεχόμενες μειώσεις στο ΦΠΑ, ούτε οι διορθωτικές κινήσεις που λένε τάχα στον έμφυα, όλα αυτά που διαφημίζουν αυτές τις μέρες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως δίθεν ελαμφρύνσεις, μπορούν να κρύψουν πως είναι και παραμένει μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική, μια βαθιά αντιλαϊκή κυβέρνηση ενάντια στο λαό. Ούτε φυσικά και η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που προτείνει και η Νέα Δημοκρατία, ή ο Μητσοτάκης καθιστά τη Νέα Δημοκρατία τώρα ξαφνικά μια φιλολαϊκή δύναμη. Το αντίθετο. Άλλωστε, μόλις χτες η κοινοβουλευτική μας ομάδα κατέθεσε πρόταση νόμου τροπολογίας σε νομοσχέδιο για να καταργηθεί εδώ και τώρα η μείωση του αφορολόγητου που το έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί. Και βεβαίως σε μια πορεία
να κοιτάξουμε την αύξηση του αφορολόγητου για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξης λαμπρό στη Βουλή μεθαύριο να ψηφίσουν την πρόταση του ΚΚΕ. Και όλα αυτά βέβαια, τα περιμείωση των φόρων, εδώ οι κάτοικοι που έχουν φορτωθεί ξανά το ΦΠΑ, τα ακούνε βερεσέ. Αν θέλουν πραγματικά να ανακουφίσουν αυτό εδώ τον κόσμο στα νησιά που πολλά εδώ στο Αιγαίο είναι απομονωμένα με ψηλό κόστος διαβίωσης, το ΚΚΕ τους προτείνει να επαναφέρουν τώρα το μειωμένο ΦΠΑ κατά 50% για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Να καταργήσουν το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να νομοθετήσουν αφορολόγητο ατομικό όριο για όλους στα 20.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί. Να αφαιρέσουν από τη φορολόγηση της δημόσιας υγείας, θέρμασης, νερού, τηλεφώνου, να καταργήσουν τον ένφια και βεβαίως όλα τα διάφορα χαράτσια, να απαγορεύσουν τους πληστηριασμούς για τις εργατικές, τις λαϊκές οικογένειες. Αυτά, ναι, είναι μέτρα ανακούφισης. Να κάνουν λοιπόν δεκτές εδώ και τώρα όλες τις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ που έχουμε καταθέσει στη Βουλή για την ανακούφιση, την ελάφρυνση της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αντίθετα, και οι δυο τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δίνουν τα ρέστα τους για τη στήριξη των μεγάλων και για το λαό μας προορίζουν μόνο κάποια ψίχουλα, όσα δηλαδή και αν πέσουν από το τραπέζι αυτής της μεγάλης καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και αυτό δεν μπορούν να το κρύψουν. Όσες κορώνες κι αν πετάξει ο Τσίπρας περί στήριξης των αδυνάτων, όση δήθεν υπευθυνότητα και αν επιστρατεύσει ο Μητσοτάκης για να καμουφλάρει τη βαθιά αντιλαϊκή πολιτική και το πρόγραμμά του. Και εδώ στη Μυτιλίνη, σε όλη τη Λέσβο, οι εργαζόμενοι, ο λαός ξέρει πολύ καλά πως σε κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα κανενός από τους δύο δεν πρόκειται να χωρέσουν τα δικαιώματά του, οι δικές του ανάγκες. Ποιος για παράδειγμα από αυτούς μιλάει για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λέσβου με σύγχρονα και ασφαλή πλοία, με καθημερινή σύνδεση με τον Πειραιά, για τη σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα, με τα άλλα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, για την αύξηση δρομολογίων των αεροπλάνων, αλλά και τη μείωση κατά 50% των εισιτηρίων σε αεροπλάνα και καράβια, για κατάργηση των φόρων σε αεροδρόμια και λιμάνια. Κανείς τους, γιατί τα συμφέροντα των εφοπλιστών, βλέπετε, δεν συμβαδίζουν ούτε με τα δικαιώματα των αυτεργατών, ούτε με τις ανάγκες για ασφαλή, φτηνή μεταφορά των εργαζομένων των νησιών. Σε ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα υπάρχει έστω και μια αναφορά στο δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, αφού και οι δυο έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επιβάλλουν την περιβόητη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, τη μαθητεία, δηλαδή την απλήρωτη δουλειά, τους εργολαβικούς εργάτες. Σε ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας θα βρει κανείς μέτρα στήριξης της αγροτιάς μας, αφού και οι δυο στηρίζουν με χέρια και με πόδια τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΚΑΠ, που ξεκληρίζουν τη φτωχή αγροτιά. Κι όμως οι αγρότες, για να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια τους, για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Μέτρα που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής με κατώτερες συγκυημένες τιμές για αγροτικά κτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν και εισόδημα για την επιβίωση, για την συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Έχουν ανάγκη μέτρα για την κάλυψη του εισοδήματός τους,
που χάθηκε λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα, για τις μεγάλες απώλειες επίσης στην παραγωγή τους από την κακοκαιρία, αλλά και από τις ασθένειες που δεν αποζημιώνονται στα προϊόντα. Μέτρα για άμεσες αποζημιώσεις χρειάζονται από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες βρίσκονται συνεχώς σε εκκρεμότητα. Έχουν ανάγκη να μην μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν στα μπλόκα του αγώνα, αλλά να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Όλα αυτά και ένα σωρό άλλα μέτρα που έχει στο πρόγραμμά του το ΚΚΕ είναι πραγματικά μέτρα ανακούφισης για τους μικρομεσαίους αγρότες. Σε ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα αλήθεια, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει έστω σύνθημα η δημόσια δωρεάν παιδεία, όπου ο γονιός δεν θα πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τη μόρφωση των παιδιών του? Σε κανένα. Αντίθετα, και οι δυο έχουν να επιδείξουν πλούσιο έργο σε ό,τι αφορά τη μετατροπή του Λυκείου σε ένα εξοντωτικό εξεταστικό κέντρο που φυτοζωεί δίπλα στην ακριβοπληρωμένη παραπαιδεία. Και οι δυο έχουν να παρουσιάσουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί με τις επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις. Και όσο κι αν προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα καταφέρνει. Τον προδίδει, βλέπετε, ο ίδιος ο νόμος Γαβρόγλου, που θα τον ζήλευαν και όλοι οι προκάτοχοι του στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Ας απαντήσουν, όχι σε εμάς, ας απαντήσουν στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα του νησιού, πού χωράει στα προγράμματά τους η δωρεάν δημόσια υγεία και πρόνοια. Γιατί η κατάσταση στην υγεία παραμένει τραγική, ιδιαίτερα για ένα νησί όπως η Λέσβος, όπου το καλοκαίρι υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες, όπου χειμώνα καλοκαίρι φιλοξενεί πρόσφυγες, βουλιάζει με ευθύνη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ελληνικών κυβερνήσεων, και κανείς τους δεν εγγυάται πως πρόκειται κάτι να αλλάξει. Πώς αλλιώς να μιλήσει κανείς για την κατάσταση στο νοσοκομείο, νοσοκομείο το οποίο πρέπει να καλύψει και τα κενά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και το μεγάλο αριθμό προσφύγων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες λόγω των συνδικών μέσα στις οποίες έφυγαν από τις χώρες τους, αλλά και λόγω των απαράδεκτων συνθήκων διαβίωσης στα hot spots. Θα περίμενε κανείς ότι με όλη αυτή την επιβάρυνση θα ενισχυόταν το προσωπικό και σε τεχνολογικό επίσης εξοπλισμό. Αντίθετα, βλέπουμε να παραμένουν όλες οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση σε κέντρα υγείας, τόσο της Μυτιλίνης όσο και της Υπαίθρου, όπου τα τέσσερα κέντρα υγείας βρίσκονται μακριά από την πόλη και καλούνται να καλύψουν τόσο τακτικά όσο και επίγοντα κάποιες φορές περιστατικά. Και όλα τους είναι υποστελεχωμένα. Σε όλα λείπουν βασικές ιδιότητες, βασικές ειδικότητες, νοσηλευτές, γιατροί, βασικός εξοπλισμός. Σε ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα από αυτούς τους δύο υπάρχουν έργα για την προστασία της ζωής του λαού, όπως είναι κυρίως τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, τα έργα αντισεισμικής προστασίας? Σε κανέναν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λογική κόστους οφέλους, βλέπετε, δεν επιλέγει έργα προστασίας της ζωής του λαού μας. Γιατί αυτά τα έργα, βλέπετε, δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, πελάτες με το κεφάλι, πωλήσεις με το κομμάτι, εισιτήρια ή διόδια, δεν είναι επιλέξιμα, λένε. Γι' αυτό
και στο νησί της Λέσβου, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί και από τους σεισμούς. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτε σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, 2 χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό, το χωριό της Βρύσας θυμίζει ακόμα βομβαρδισμένο τοπίο. Ενώ στην περιοχή του Πλωμαρίου ακόμα πέφτουν τα βράχια και προκαλούν ζημιές, τεράστιες ανησυχίες στους κατοίκους. 2 χρόνια μετά και δεν έχουν γίνει ούτε τα στοιχειώδη, όπως ο έλεγχος σχολικών κτηρίων. Φτάνει να σκεφτεί κανείς πως στη Λέσβο με τα 210 σχολιά, τους 12.000 μαθητές, τους 2.000 εκπαιδευτικούς, μόνο στα 187 έγινε ένας απλός οπτικός και αυτός έλεγχος, και αυτός περίπου πριν 10 χρόνια. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Σταύρος ο Τάσος, εδώ βουλευτής του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης. Εμείς βέβαια δεν θα σταματούμε να διεκδικούμε. Για να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση όλη η αποκατάσταση, να προχωρήσει των προβλημάτων σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα νηπιαγωγεία, αλλά και συνολικότερα να πάρθουν μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, ολόπλευρη στήριξη των πληγέντων, ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, στον τόπο τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Λέσβος, όπως και τα άλλα 4 νησιά του Αιγαίου, ζει εδώ και χρόνια, αλλά ιδιαίτερα από το 2015, το δράμα των ξεριζωμένων από τους πολέμους, από την εξαθλίωση, είναι οι γνωστοί συνάνθρωποι μας, οι πρόσφυγες και μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντάξια του ρόλου της ως αντιδραστική, εχθρική για τους λαούς Ένωση των Μονοπωλίων, αφού άνοιξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα σύνορα, όχι από κάποιο ανθρωπισμό, αλλά για τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και τα ευρύτερα γεωπολιτικά της συμφέροντα, στη συνέχεια έδειξε το γνωστό αποκρουστικό της πρόσωπο σε συμπαιγνία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της και της ελληνικής μαζί. Δηλαδή, περισσότερη καταστολή στα σύνορα και στο εσωτερικό των κρατών, ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, φράχτες, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακόμα μεγαλύτερο και μονιμότερο εγκλωβισμό στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η πατρίδα μας, διαλογή μόνο εκείνων των προσφύγων και μεταναστών που έχει ανάγκη για τα δικά του συμφέροντα, για να τους εκμεταλλεύεται το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτές τις απάνθρωπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσισαν από κοινού, παρά τις αντιθέσεις τους, τόσο οι λεγόμενες προοδευτικές ή ανεκτικές, όπως τις λένε οι κυβερνήσεις, όσο και οι ξενοφοβικές, αντιδραστικές, ακροδεξιές κυβερνήσεις του Όρμπαν και του Σαλβίνη. Τις ψήφισε και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Αποδεικνύεται επομένως και από τη σκοπιά αυτή του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος πόσο ψευδεπίγραφα είναι τα δήθεν προοδευτικά τους μέτωπα ενάντια δήθεν στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Πόσο ψευδεπίγραφες είναι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προόδου και συντήρησης που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλες δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Τουρκίας και η μετατροπή των νησιών μας σε χώρους μαζικού εγκλωβισμού προσφύγων με δυσμενείς συνέπειες στη ζωή των νησιωτών και το έσχος της Μόριας και των άλλων hot spots και τα ναυάγια και οι νεκροί στη Μεσόγειο
όπως το 9χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε νεκρό πριν λίγες μέρες στις ακτές της Λέσβου. Φίλες και φίλοι, την Ευρωτουρκική Συμφωνία, τον κανονισμό του Δουβλίνου, τον εγκλωβισμό και τα στρατόπεδα αυτά συγκέντρωσης ψήφισε και πιστά εφαρμόζει και προκλητικά εξοραίζει η ίδια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επιπλέον έφερε και την ατοϊκή αρμάδα πολέμου στο Αιγαίο για να επιτηρεί δήθεν τις μαζικές αφίξεις προσφύγων και μεταναστών. Δήθεν. Στην πραγματικότητα έφερε την ατοϊκή αρμάδα για να ενισχύσει την παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι και την Κασπία θάλασσα. Με αυτή την πολιτική συμφώνησαν και συμφωνούν και τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και οι υπόλοιποι. Όπως επίσης, δυστυχώς, και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που στήριζαν και στηρίζουν αυτή την πολιτική και σήμερα θυμήθηκαν να διαμαρτύρονται δήθεν για τις συνέπειες του εγκλωβισμού, για τη μεταφορά προσφύγων από το ένα νησί στο άλλο και πάει λέγοντας. Όψιμο και υποκριτικό τους λέμε το ενδιαφέρον τους. Άλλωστε, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έγινε με την πολύ ενεργό συμβολή του υποψηφίου των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών για την Προεδρία της Κομισιόν και στενού συνομιλητή σήμερα του κυρίου Τσίπρα, του Επιτρόπου Φρανς Τίμερμανς. Επίσης, όλες οι αποφάσεις και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό έχουν την υπογραφή και του αρμόδιου Επιτρόπου, δηλαδή του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αβραμόπουλου. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το μαζικό εγκλωβισμό στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική χώρα, εκμεταλλεύονται οι ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, άλλα αντιδραστικά ακροδεξιά σχήματα, φασιστικές συμμορίες. Δηλαδή όλα αυτά τα τσιράκια του μεγάλου κεφαλαίου για να διαδώσουν μόνο και μόνο τις αποκρουστικές ιδέες τους, για να εξαπολύσουν δολοφονικές επιθέσεις σε αυτά τα θύματα των πολέμων, των ανταγωνισμών, της δυστυχίας. Ευθύνες σοβαρές έχει και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χαϊδεύει αυτιά, συγκαλύπτει αντιδραστικές θέσεις, φιλοξενεί και στα δημοτικά ψηφοδέλτια που στηρίζει υποψήφιους που διαδίδουν τέτοιες αντιδραστικές ιδέες. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συνέβαλε με τις δυνάμεις του στο κίνημα αλληλεγγύης που έδειξε ο λαός της Λέσβου και άλλων νησιών απέναντι στην κατάσταση που δημιουργήθηκε. Άνοιξε μέτωπο κατά της εμπλοκής των ΜΚΟ και κάθε είδους τέτοιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη διαχείριση του προσφυγικού. Ανέδειξε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι μόνο για την επιδότηση του εγκλωβισμού των προσφύγων και των μεταναστών στα νησιά στην Ελλάδα. Αποκαλύψαμε το βρώμικο ρόλο όλων των κυβερνήσεων. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε τη μεταφορά των προσφύγων από τα νησιά στις χώρες πραγματικού προορισμού τους με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν το μόνο κόμμα που ταχθήκαμε καθαρά και ξάστερα κατά της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας και ζητήσαμε την κατάργησή της. Ταχθήκαμε κατά της δημιουργίας των hot spot και της μετατροπής των νησιών σε αποθήκες, μαζικές φυλακές προσφύγων μεταναστών. Απαιτήσαμε να αποζημιωθούν οι κάτοικοι που υπέστησαν ζημιές από αυτή την πολιτική εγκλωβισμού των άθλιων συνθήκων ζωής. Έτσι και τώρα στηρίζουμε τα αιτήματα των μαζικών φορέων του νομού της Λέσβου,
του εργατικού κέντρου Λέσβου για να κλείσει η Μόρια, για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από το νησί, τη μεταφορά τους στην υπηρετική Ελλάδα, όπως και των υπηρεσιών ασύλου, σε δομές φιλοξενίας εκεί, με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και από εκεί να κατευθύνονται άμεσα στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Για ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας για όσο μικρό χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραμείνουν στη χώρα μας. Για να καταργηθεί τελικά η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτά τα αιτήματα διεκδικούμε μαζί με όλους τους νησιώτες και τους καλούμε να εκφράσουν και με την ψήφο τους με αυτό το κριτήριο στις ερχόμενες εκλογές υπέρ του ΚΚΕ, καταδικάζοντας τα κόμματα και τους υποψήφιους που στήριξαν αυτή την απαράδεκτη συμφωνία εγκλωβισμού των προσφύγων εδώ, που στήριξαν τα άθλια hot spots τότε και την ομηρία χιλιάδων ανθρώπων, ρίχνοντας μαύρο σε κάθε μαύρη ρατσιστική φωνή επίσης και στο ρατσιστικό δηλητήριο που σκορπάει η Χρυσή Αυγή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα δεν μας λείπει μια ακόμα αστική κυβέρνηση με ένα οποιοδήποτε όνομα, με ένα ίσως διαφορετικό μείγμα αντιλαϊκής διαχείρισης. Μια τέτοια κυβέρνηση θα διαχειριστεί αυτή την ασθενική ανάκαμψη προς όφελος μόνο των μεγάλων, του μεγάλου κεφαλαίου, και γι' αυτό θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι μια πραγματικά ισχυρή κοινωνική συμμαχία που να περιλαμβάνει όλο το λαό, μια ακόμα ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση είναι αυτό που χρειάζεται. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρό ΚΚΕ. Απέναντι λοιπόν σε κάθε τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, πραγματική αντιπολίτευση μπορεί να είναι μόνο το ΚΚΕ. Όπως απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, αντιπολίτευση με σημαία τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα ήταν μόνο το ΚΚΕ, όπως τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πραγματική αντιπολίτευση πάλι για τα λαϊκά συμφέροντα ήταν μόνο το ΚΚΕ. Υπερασπίσαμε την κοινωνική ασφάλιση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε τα φόπλακα, μείωνε τις συντάξεις, καταδίκαζε στην ανέχεια τους νέους συνταξιούχους να ζουν με επιδόματα. Το ΚΚΕ κατέθεσε προτάσεις νόμου για ανακούφιση των ανέργων, για την προστασία των υπερχρεωμένων, την αύξηση του μισθού, τις συλλογικές συμβάσεις. Το ΚΚΕ αποκάλυπτε τη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου με δωράκια, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, παραχωρήσεις, κάθε είδους διευκολύνσεις μόνο προς αυτούς. Το ΚΚΕ έδινε και δίνει τη μάχη για να μην φορτωθεί ο λαός μας ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά ακριβώς αυτή η πλήρη στήριξη, τα δωράκια που λέγαμε πριν στους μονοπωλιακούς ομίλους. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει για να μην θεωρήσει ο λαός μας όλα όσα έχασε περασμένα, ξεχασμένα, για να βάλει στο κέντρο της πάλης τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του. Αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων είμαστε και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές μας, εκεί που αποφασίζονται όλες οι αντιδραστικές κατευθύνσεις, αυτές που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις και εξειδικεύονται στους Δήμους μετά και στις περιφέρειες.
οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποκάλυψαν, καταψήφισαν όλα τα μέτρα που στρέφονταν κατά του λαού μας, ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα, διεκδίκησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή του λαού. Αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού μας ήμασταν και στους 5 Δήμους που ήμασταν διοίκηση αυτά τα 5 χρόνια, στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Ικαρία. Αντιπολίτευση ήμασταν απέναντι στην περιφέρεια, απέναντι στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν, που όλοι μαζί θέλουν δήμους και περιφέρειες σαν το μακρύ χέρι του κράτους, ως φορομπηχτικό μηχανισμό, ως πεδίο δράσης λαμπρό για τα κέρδη λίγων επιχειρηματιών. Σε αυτούς τους δήμους λοιπόν που ήμασταν δημοτική αρχή, τους δυσκολέψαμε να περνάνε ατόφια τα αντιλαϊκά μέτρα, την πολιτική της κεντρικής διοίκησης. Γιατί εμείς δεν γίναμε μεσάζοντες των διαφόρων επιχειρηματικών μεγάλων συμφερόντων. Γιατί εμείς παλέψαμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες ασφαλώς, για να μην φορτώσουμε όμως νέα βάρη την ήδη φορτωμένη λαϊκή οικογένεια. Βάλαμε στο επίκεντρο της προσοχής τις ανάγκες της, τις ανάγκες των παιδιών της. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις δύσκολες, ασφικτικές για το λαό συνθήκες, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε έστω να δώσει μια μικρή ανακούφιση στο λαό και την νεολαία, στους δημότες αυτών των δήμων. Εμποδίσαμε, για παράδειγμα, κατασχέσεις και πληστηριασμούς για λαϊκές οικογένειες. Μειώσανε σημαντικά τη δημοτική φορολογία. Χτυπήθηκε η ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες, υπηρεσίες του Δήμου. Στηρίξαμε τα σχολεία. Διευρύναμε το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών. Πήραμε πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στην φτώχεια. Στηρίξαμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στου ΟΤΑ. Υπερασπιστήκαμε, διευρύναμε με λαϊκές δράσεις τους χώρους πράσινου, αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής. Διεκδικήσαμε γενικότερα μέτρα προστασίας της ζωής του λαού μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σε αυτούς τους 5 Δήμους και σε ακόμα περισσότερους Δήμους, με δημάρχους κομμουνιστές, αγωνιστές, με περισσότερους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους και εδώ στη Λέσβο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, απόψε εδώ στη Μυτιλίνη, στο νομό της Λέσβου, σε αυτό το νησί που έχει ξεχωριστό μερίδιο στην ηρωική ιστορία του λαού μας, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους και όλες, όσοι και όσες νιώθουν πραγματικά προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες, σε όλους όσοι, παρά τις διαφωνίες τους, τους διαφορετικούς προβληματισμούς και τις απόψεις τους, ξέρουν πως την επόμενη μέρα ένα αποκούμπι θα έχουν. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους ξέρουν πως πρόοδος δεν είναι να δηλώνεις υποταγή στο σύστημα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι οι μόργες, το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, τα πραξικοπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα ή αλλού σε όλο τον κόσμο, για τα οποία η ελληνική κυβέρνηση τηρεί σιγήν ηχθείως, τηρεί τακτική στρίβην δια του αραβόνος και τελικά υιοθετεί όλα τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών για μια ανεξάρτητη χώρα. Πρόοδος είναι να στέκεσαι απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο.
να παίρνεις τη θέση σου στο μέτωπο της ρήξης και της ανατροπής, να ανοίγεις δρόμους να ζήσουν καλύτερα τα παιδιά σου, τα παιδιά όλου του κόσμου. Και όταν ο λαός μας πήρε τέτοια θέση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, μεγαλούργησε. Τότε έγραψε τις μεγάλες ηρωικές σελίδες στην ιστορία του. Τότε είχε και κατακτήσεις, κατέκτησε νέα δικαιώματα. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες, όσοι και όσες δεν ανέχονται να λερώνουν κάποιοι τις αξίες, τα ιδανικά της αριστεράς, εκείνοι δηλαδή που υπέγραψαν και με τα δύο χέρια δύο μνημόνια, γιατί το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, γιατί το μνημόνιο, ακούστε με παρακαλώ, που έχουν υπογράψει ειδικά με το ΝΑΤΟ τώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι το ίδιο και χειρότερο και πιο επικίνδυνο, αν θέλετε, από αυτό που υπέγραψαν με το κουαρτέτο, με τους εταίρους τους μερικά χρόνια πριν για το χρέος. Γιατί μπλέκουν το λαό μας, τη χώρα μας, σε επικίνδυνα σχέδια. Αυτά τα σχέδια που δεν λογαριάζουν τις ανθρώπινες ζωές. Απευθυνόμαστε σε όλους τους αριστερούς που ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Απευθυνόμαστε σε όλους όσες το βράδυ των εκλογών θέλουν επίσης να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση πανελλαδικά. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές κρατήστε καλά στο χέρι και ρίξτε δυνατά στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο στις 26 του Μάη. Στις δημοτικές και περιφερειακές την ίδια μέρα ρίξε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης με το γαρίφαλο. Αυτά τα ψηφοδέλτια θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν, μπορούμε να τους νικήσουμε. ΚΚΕ ισχυρό παντού για μια μεγάλη νίκη του λαού. Γεια σας και καλή δύναμη τις 22 μέρες που απομένουν, με περισσότερους ευρωβουλευτές, με περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου το Σταύρο Τάσο, με δήμαρχο Μυτιλίνης τη Νίκη Τσιριγότη, με δήμαρχο Δυτικής Λέσβου το Γιάννη Σικά. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.